σε τραγική κατάσταση τα φράγματα. Έχουν ουσιαστικά στερέψει εδώ και 3 χρόνια. Όπως αναφέρει στον Άλφα, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται περισσότερο στην πληρότητα των μεγάλων φραγμάτων. Ενδεικτικά, το φράγμα του Κούρι έχει μόλις 11,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα 115 εκατομμύρια της χωρητικότητάς του, ενώ το φράγμα Σπρόκρεμο έχει 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα 52. Η κατάσταση σίγουρα είναι δύσκολη. Εάν δεν έχουμε σε αυτό το χρόνο οποιασδήποτε προκοπτώσεις, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στηρίζεται στους 4 μεγάλους σταθμούς αφαλατώσεων. Σταθμοί οι οποίοι καλύπτουν όλες τις επαρχίες πλην της επαρχίας Πάφου, αφού η μονάδα εκεί αναμένεται να είναι έτοιμη το 2020. Δεν έχουμε προκοπτώσεις, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε με Plan B, το οποίο Plan B είναι η κατασκευή μιας κινητής μονάδας αφαλάτωσης, τα κούκια συγκεκριμένα, στην Πάφο. Και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην σπαταλούν άσκοπα νερό. Βλέπουμε σήμερα ότι ακόμα υπάρχουν λάστιχα στα πεζοδρόμια. Αυτό σίγουρα πρέπει να σταματήσει. Ο γείτονας ή αυτός που περνά και βλέπει μια τέτοια κατάσταση πρέπει να το καταγγέλει. Ο Νικόλας Χριστοφίδης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την υποστελέχωση που παρατηρείται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφού το 40% των θέσεων παραμένουν γενές, αναγκάζοντας το εφιστάμενο προσωπικό να διαχειρίζεται μόνο τις προτεραιότητες του τμήματος.